Σεπτέμβριος 1922. Η Σμύρνη μάνα καίγεται, καίγεται και το βιός μας. Ο πόνος μας δεν λέγεται, δεν γράφεται ο καημός μας. Χιλιάδες μικρασιάτες προσπαθώντας να ξεφύγουν από την σφάγη των Τούρκων μπαίνουν στα πλοία που θα τους μεταφέρουν στη δυτική πλευρά του Αιγαίου. Κάποια από αυτά φτάνουν στο λιμάνι του Βόλου. Οι πρόσφυγες ήρθαν με τα λιγοστά υπάρχοντά τους να εγκατασταθούν σε μια νέα γη. Κατάφεραν μέσα από τις κακουχίες και τον πόνο να κάνουν την απώλεια να ανθίσει, στο ξερό χώμα να φυτρώσουν νέες ελπίδες. Μέσα σε όλα αυτά υπήρχε και ο αθλητισμός. Υπήρχε το ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζονταν πολλά. Μια μπάλα από κουρέλια και μια αλάμα. Στις 19 Αυγούστου του 1924 δημιουργείται ο Γυμναστικός Σύλλογος Προσφύγων Βόλου, η γνωστή στη Μαγνησία Προσφυγική. Μια ομάδα που δύο χρόνια πριν, από το 1922, είχε αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της στο βολιώτικο ποδόσφαιρο. Ο Παντελής Μαγουλάς και άλλοι φτασμένοι μπαλαδόροι που έφτασαν στο Βόλο από τη Μικρά Ασία υπήρξαν οι μέντορες που ανέλαβαν να μάθουν ποδόσφαιρο και στους υπόλοιπους πρόσφυγες και που ουσιαστικά αποτέλεσαν τους κινητήριους μοχλούς για τη δημιουργία της Προσφυγικής. Παράλληλα δημιουργήθηκε και η πρώτη γενιά φιλάθλων, ανθρώπων που η προσφυγική τους έφερνε στα μάτια τις χαμένες πατρίδες και τους δημιούργησε μια νέα σπίθα, που θα γινόταν φλόγα και θα μεταφερόταν γενιά με γενιά σαν μια άτυπη λαμπαδιοδρομία μέχρι και σήμερα. Το σημερινό πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, που τότε ήταν ένα ξερό οικόπεδο, φιλοξενούσε τις πρώτες προσπάθειες των ομάδων της Νέας Ιωνίας και του Βόλου. Μάλιστα, πολλές φορές η μπάλα έπεφτε στη θάλασσα και με τη βοήθεια του κάθε βαρκάρι που ήταν εκεί, το παιχνίδι συνεχιζόταν. Εκεί ξεκίνησαν να δίνονται και οι πρώτοι αγώνες. Οι πρώτες σκέψεις με τη μετανομασία της ομάδας ξεκίνησαν να καλλιεργούνται το 1926, δύο χρόνια μετά την επίσημη αναγνώριση της προσφυγικής ως το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο της Μαγνησίας. Πανιώνιος και Απόλλων, ομάδες που συνδέονταν με τις μνήμες της Μικράς Ασίας και των χαμένων πατρίδων, ήταν τα δύο ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι και συζητούνταν στο γραφείο του Προέδρου Μαυρίκιου Πανά. Η συζήτηση οδηγούσε σε αδιέξοδο, αφού κανείς δεν υποχωρούσε και η διοίκηση είχε χωριστεί στα δύο. Τελικά τη λύση έδωσε ο Πρόεδρος, που βλέποντας τον τοίχο ένα αγαλματίδιο της Απτέρου Νίκης, πρότεινε το όνομα Νίκη Βόλου. Τα χρώματα που επιλέχθηκαν ήταν το κιανό και το λευκό, τα χρώματα της σημαίας, τα εθνικά μας χρώματα. Η νέα επίσημη ονομασία της ομάδας ήταν Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου, η Νίκη. Τα πρώτα γραφεία της ομάδας στεγάζονταν στην παραλία του Βόλου και συγκεκριμένα εκεί που σήμερα βρίσκεται το ξενοδοχείο Κυψέλη. Και αν η ιστορία του σωματείου της Νίκης είναι συνυφασμένη με το ποδόσφαιρο, το τμήμα μπάσκετ του Συλλόγου πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του 1950 με πρόεδρο τον ίδιο τον Παντελή Μαγουλά. Πλέον ο Σύλλογος αριθμεί 10 αναγνωρισμένα Ολυμπιακά αθλήματα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.000 αθλητές και αθλήτριες, με πανελλήνιες επιτυχίες που έχουν βγάλει την νίκη από τα στενά όρια του νομού Μαγνησίας. Και από δίπλα χιλιάδες πιστοί φίλοι της ομάδας να παρακολουθούν περήφανοι αυτή τη στην πορεία, γιατί άλλωστε η νίκη είναι ο κόσμος της. Μετά την τροποποίηση του καταστατικού και την αλλαγή της ονομασίας της ομάδας, η έδρα μεταφέρεται στο συνοικισμό της Νέας Ιωνίας. Και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους πρόσφυγες που κατοικούσαν στη Νέα Ιωνία και ήταν αυτή που ενσάρκωσε τα όνειρα και τις προσδοκίες στον αγώνα για την επιβίωση και την καταξίωση του προσφυγικού πληθυσμού.
Αυτή τη νίκη τη φέραμε από τις αλυσμόνιδες πατρίδες μαζί με τα μικρασιάτικα εικονίσματα των πρώτων ξυπόλυτων προσφύγων που επίσης ξυπόλυτοι πρωτοέπαιξαν ποδόσφαιρο στην θρυλική Κλούβα. Το μεγάλο καμάρι του συλλόγου. Το γήπεδο Παντελής Μαγουλάς. Εκεί που έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, εκεί που έχουμε χύσει δάκρυα χαράς αλλά και συγκίνησης. 1924-2024. 100 χρόνια νίκη Βόλου. Και είχε στα αυτιά μας η φράση: αυτή τη νίκη την παραλάβαμε από τους πατεράδες μας μεγάλοι. Θα είναι ντροπή μας και όνειδο να την παραδώσουμε στα παιδιά μας μικρή. Επιβιώσαμε με μεγάλη περηφάνεια, πιστοί στις αξίες και τα ιδανικά μας για 100 χρόνια και αφήνουμε κληρονομιά στις νέες γενιές με την ευχή η νίκη Βόλου να γίνει ακόμα πιο ισχυρή τον νέο αιώνα. Και στα επόμενα 100 χρόνια πολλά, νικάρα μου. Πολύ καλά παλίκι, μες στην ηρωνία ασκίζει πάλι νίκη. Λέφοντες ακούγονται σε πλάτη και σε νίκη, μία είναι ομάδα η θεά η νίκη. Φωνές ακούγονται σε πλάτη και σε μήκη.